Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άφος. Επεισόδιο 36. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση στην Αγία Πετρούπολη τον Μάρτιο του 1917, είχαν περάσει μόνο 2 μήνες από τότε που ο Λένιν δήλωσε ότι η γενιά του δεν θα ζούσε να δει το μεγάλο αυτό γεγονός. Παρά τα γεγονότα, η πεποίθησή του αυτή παρέμεινε σταθερή. Ούτε η παρέτηση του Τσάρου, ούτε και ο σχηματισμός της προσωρινής κυβέρνησης έπεισαν τον Λένιν ότι είχε φτάσει η ώρα που πάντοτε ονειρευόταν. Θεωρούσε την αλλαγή αυτήν στην εξουσία ως αντικατάσταση ενός καπιταλιστικού συστήματος από ένα άλλο. Έτσι, στις 25 Μαρτίου έστειλε τις οδηγίες του στο κόμμα των Μπολσεβίκων στην Αγία Πετρούπολη. Απόλυτη δυσπιστία, καμία υποστήριξη στη νέα κυβέρνηση. Ο Κέρενσκι ιδιαίτερα ύποπτος. Καμία συνεργασία με τα άλλα κόμματα. Παρά την σκεπτικιστική του διάθεση απέναντι στα όσα λάμβαναν χώρα στην Ρωσία, ο Λένιν φλεγόταν από την επιθυμία να επιστρέψει το συντομότερο. Για ολόκληρες νύχτες παρέμενε άγρυπνος, καταστρώνοντας κάθε είδους σχέδιο για τον επαναπατρισμό του. Όλα όμως ήταν άκρος επικίνδυνα. Τελικά δεν χρειάστηκε να κοπιάσει για πολύ στο σημείο αυτό. Ο φίλος που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα βρέθηκε. Η Γερμανία. Η επανάσταση στην Ρωσία, στην οποία η Γερμανία είχε επενδύσει μεγάλα κεφάλαια, δεν κατάφερε να φέρει το επιθυμητό για αυτήν αποτέλεσμα, την αποχώρηση της Ρωσίας από τον πόλεμο. Αυτό ίσως το πετύχαινε ο Λένιν, ο οποίος εξάλλου το υποσχέθηκε. Αλλά και αν ακόμη ο συνεργάτης τους δεν κατάφερνε να λάβει στα χέρια του την απόλυτη εξουσία και να συνάψει ειρήνη μαζί τους, οι Γερμανοί ήξεραν ότι η παρουσία του ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονο αναβρασμό στην Ρωσία. Στις 9 Απριλίου, σε ένα σφραγισμένο γερμανικό τρένο, ο Λένιν, η σύζυγός του και άλλοι 17 Μπολσεβίκοι εξόριστοι ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής τους. Έγραψε αργότερα ο Άγγλος πρωθυπουργός Winston Churchill. Η γερμανική ηγεσία έστρεψε κατά της Ρωσίας το φρικαλαιότερο όπλο από όλα. Μετέφεραν τον Λένιν σε ένα σφραγισμένο βαγόνι, σαν ένα μικρόβιο πανόλης, από την Ελβετία στην Ρωσία.
Μετά από 20 χρόνια απουσίας, στις 16 Απριλίου του 1917, ο Λένιν έγινε δεκτός στην Αγία Πετρούπολη από ένα απέραντο πλήθος λαού και μια θάλασσα κόκκινων λαβάρων. Εκεί, στον σιδηροδρομικό σταθμό, ο προφήτης της σοσιαλιστικής επανάστασης αποθεώθηκε. Το κήρυγμά του άρχισε την ίδια στιγμή. Ο πόλεμος αυτός αποτελεί επέσχυντη καπιταλιστική σφαγή. Άρχισε έτσι να μεταδίδεται το θανάσιμο μικρόβιο που έφτασε στην Ρωσία. Την επόμενη ημέρα, στην Πανρωσική Συνέλευση των Σοβιέτ, ο Λένιν εξέδωσε τις περίφημες θέσεις του Απριλίου, απαιτώντας ανατροπή της προσωρινής κυβέρνησης, κατάργηση της αστυνομίας, του στρατού και της υπαλληλίας και τον τερματισμό του πολέμου. Η ενθουσιώδης αποδοχή της προηγούμενης ημέρας, ωστόσο, δεν επαναλήφθηκε στο συνέδριο. Οι εισηγήσεις του θεωρήθηκαν παραλήρημα, παραφροσύνη. Ακόμη και οι πιο διακεκριμένοι μπολσεβίκοι ηγέτες πίστευαν ότι για το πέρασμα από το απολυταρχικό καθεστώς στον σοσιαλισμό ήταν απαραίτητη μια παρατεταμένη μέση περίοδος αστικής δημοκρατίας. Ο Λένιν αποχώρησε από την αίθουσα εν μέσω γιουχαϊσμάτων. Η ήττα του όμως δεν σήμαινε τίποτα για αυτόν. Ολόκληρη την άνοιξη και το καλοκαίρι, ο Λένιν σφυροκοπούσε αδιάκοπα την προσωρινή κυβέρνηση. Παραμερίζοντας για την ώρα τις ακραίες μαρξιστικές του δηλώσεις, έκανε σύνθημά του αυτό που περισσότερο από κάθε τι επιθυμούσαν οι λαϊκές μάζες. Ψωμί, ειρήνη, γη, όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Όταν ο λαός συνειδητοποίησε ότι η προσωρινή κυβέρνηση δεν σκόπευε να τερματίσει τον πόλεμο, τα ισοζύγια άρχισαν να αλλάζουν. Οι Μπολσεβίκοι κέρδιζαν σημαντικά την κοινή γνώμη. Άρχισαν έτσι οι παρετήσεις των υπουργών να ακολουθούν η μία την άλλη. Μετά την παρέτηση και του πρωθυπουργού Πρίγκιπα Λβόφ, στις αρχές Ιουλίου, την θέση ανέλαβε ο Κέρενσκι. Η κατάσταση όμως στο μέτωπο εγκυμονούσε τους σοβαρότερους κινδύνους. Οι στρατιωτικές επιτροπές, δηλητηριασμένες από την μπολσεβικική προπαγάνδα, πήραν τον έλεγχο της κατάστασης και όθησαν τα στρατεύματα σε γενική οπισθοχώρηση. Ιουλίου 16, 1917. Μια γνωστή εικόνα επαναλαμβάνεται και πάλι στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Η μόνη διαφορά είναι τα συνθήματα. Κάτω ο πόλεμος, κάτω η προσωρινή κυβέρνηση. Ο Λένιν δεν ήταν έτοιμος να διαχειριστεί το ξαφνικό αυτό ξέσπασμα προς όφελός του. Η προσωρινή κυβέρνηση, κυρίως με την διάδοση εντός των αρχών ασφαλείας ενός εγγράφου που παρουσίαζε τον Λένιν ως γερμανό κατάσκοπο, κατάφερε να συντρίψει την εξέγερση. Άρχισαν οι συλλήψεις των μπολσεβίκων ηγετών, αλλά ο Λένιν, μεταμφιεσμένος σε πυροσβέστη, κατάφερε να διαφύγει στην Φινλανδία. Η πρώτη μπολσεβικική εξέγερση είχε αποτύχει. Thank you.
Οι Μπολσεβίκοι κυνηγούν τώρα εμένα. Μετά θα κυνηγήσουν εσένα», είχε πει ο Κέρενσκι στον Νικόλαο πριν ακόμη την εξέγερση του Ιουλίου. Τώρα ήταν πια εμφανές ότι η παραμονή της οικογένειας κοντά στην πρωτεύουσα ήταν κάθε άλλο παρά ασφαλής. Ο Κέρενσκι αποφάσισε να μεταφέρει την οικογένεια αλλού, σε κάποιο απόμακρο σημείο της Ρωσίας. Ο Νικόλαος ρώτησε κατά πόσο ήταν δυνατή η μεταφορά του στην Λιβάντια, στο αγαπημένο του θέρετρο. Όταν στις 11 Αυγούστου ο Κέρενσκι ενημέρωσε τον Νικόλαο ότι εντός λίγων ημερών θα αναχωρούσαν και θα έπρεπε να πάρουν μαζί τους ζεστά ρούχα, ο Νικόλαος κατάλαβε ότι δεν θα ήταν η Λιβάντια ο προορισμός τους. Ο Κέρενσκι, χωρίς να γνωστοποιήσει στον Νικόλαο τον προορισμό τους, άρχισε να προσπαθεί να αιτιολογεί την απόρριψη της Λιβάντια. Ο Νικόλαος όμως τον διέκοψε και του είπε χαμηλόφωνα: «Δεν ανησυχώ, σε εμπιστευόμαστε». Άρχισαν άμεσα οι προετοιμασίες με πυρετώδεις ρυθμούς. Στη νέα αυτήν φάση της δοκιμασίας μεταξύ αυτών που θα ακολουθούσαν εθελοντικά την οικογένεια στην εξορία ήταν και οι οικοδιδάσκαλοι Πιέρ Ζηλιά και Δεσποινή Σνάιντερ, η κόμισσα Γκέντρικοβα, ο πρίγκιπας Ντολγκορούκοφ, ο δόκτωρ Μπότκιν και ο θαλαμιπόλος της Αλεξάνδρας Αλεξέη Βολκόφ. Η βαρόνη Μπουξγεβντέν θα του συναντούσε αργότερα, διότι έπρεπε να υποβληθεί σε κάποια εγχείρηση. Ωστόσο, ο χωρισμός από τον κόμι Μπενκεντόρφ και την σύζυγό του θα ήταν οριστικός. Η βαριά χρόνια βρονχίτιδα της κόμισσας και τα γυρατιά τους δεν τους επέτρεπαν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους οικογένεια. Την θέση του Μπενκεντόρφ θα έπαιρνε ο στρατηγός Τατίστσεφ, ο οποίος έφτασε στο παλάτι άμεσα για τον σκοπό αυτόν. Στις 12 Αυγούστου, 30 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο, ο Αλέξιος συμπλήρωνε τα 13 του χρόνια. Η αυτοκράτηρα, με την ευκαιρία αυτήν, ζήτησε να μεταφερθεί η εικόνα της Παναγίας του Ζνάμενη στο παλάτι. Αναφέρει σχετικά ο συνταγματάρχης Κομπιλίνσκι, ο οποίος ήταν ο διοικητής του παλατιού κατά την περίοδο εκείνη. Στις 30 Ιουλίου, 12 Αυγούστου, η αυτοκρατορική οικογένεια μου ζήτησε να μεταφερθεί στο παλάτι η ιερή εικόνα της Παναγίας του Ζνάμενη από τον ομώνυμο ναό, διότι επιθυμούσαν να τελέσουν θεία λειτουργία για τα γενέθλια του Αλεξίου Νικολάεβιτς. Η εικόνα έφτασε με συνοδεία από μπις κληρικών, οι οποίοι εισήλθαν στο παλάτι και έκαναν δέηση στο παρεκκλήσιο των ανακτόρων για ευόδοση του ταξιδιού της οικογένειας. Θυμάται ο Μπενκεντόρφ. Η τελετή ήταν πολύ συγκινητική. Όλοι έκλαιγαν. Ακόμη και οι στρατιώτες είχαν συγκινηθεί και ήλθαν να προσκυνήσουν την εικόνα. Αργότερα, η οικογένεια ακολούθησε την πομπή μέχρι τον μπαλκόνι και την είδε να χάνεται απέναντι μέσα στο πάρκο. Έμοιαζε να φεύγει το παρελθόν για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Η ανάμνηση αυτής της τελετής θα παραμείνει πάντοτε στο μυαλό μου. Ποτέ δεν μπορώ να την φέρω στην σκέψη μου χωρίς να συγκινηθώ βαθύτατα.
Κομπιλίνσκι, 39 χρονών, ήταν βετεράνος του πολέμου, ο οποίος τραυματίστηκε 2 φορές στο μέτωπο. Δεν ήταν επαναστάτης, απλά ένας αξιωματικός, ο οποίος συνέχισε να τηρεί το καθήκον του υπό τη νέα κυβέρνηση. Κατά βάθος όμως, ο συνταγματάρχης παρέμενε πιστά αφοσιωμένος στην αυτοκρατορική οικογένεια και καθώς του ήταν δυνατό, προσπαθούσε να διευκολύνει την ζωή των βασιλικών κρατουμένων του. Με διαταγή του Κέρενσκι, θα παρέμενε επικεφαλής του αποσπάσματος της φρουράς που θα συνόδευε την οικογένεια. Ο Νικόλαος έγραψε γι' αυτόν στην μητέρα του ότι ήταν ο τελευταίος του φίλος. Η αναχώρηση ορίστηκε για το πρωινό της 14ης Αυγούστου. Το προηγούμενο βράδυ, ο Κέρενσκι αποχώρησε νωρίς από μια συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου για να επιβλέψει τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από το ταξίδι, για το οποίο δεν γνώριζε τίποτα κανείς εκτός από τον ίδιο και άλλα 3 έμπιστα πρόσωπα. Πρώτο του μέλημα κατά την άφιξή του στο παλάτι, στις 11 το βράδυ, ήταν να μιλήσει στην φρουρά που επιλέχθηκε να ακολουθήσει την οικογένεια στο νέο της προορισμό. Απευθυνόμενος ο Κέρενσκι στη φρουρά είπε: «Έχετε προστατέψει την οικογένεια εδώ. Τώρα πρέπει να την προστατέψετε εκεί όπου μεταφέρετε με διαταγή της προσωρινής κυβέρνησης. Να θυμάστε, δεν χτυπάμε κάποιον άνθρωπο στην πτώση του. Να συμπεριφέρεστε ως αξιοπρεπείς άνθρωποι, όχι με ατιμία. Να θυμάστε ότι ο Νικόλαος είναι ένας πρώην αυτοκράτορας και ότι ούτε αυτός, ούτε η οικογένειά του πρέπει να υποστούν κακουχίες». Ο Κέρενσκι μερίμνησε και για κάτι άλλο πριν από την αναχώρηση της οικογένειας. Την τελευταία εκείνη νύχτα, καθώς οι προετοιμασίες συνεχίζονταν με γρήγορους ρυθμούς, έφτασε εκεί ο Μέγας Δούκας Μιχαήλ, ο αδελφός του Νικολάου. Του επιτράπηκε να συναντήσει μόνο τον αδελφό του για να αποχαιρετιστούν. Ο Κέρενσκι ήταν υποχρεωμένος να είναι παρόν στη συνάντηση, ωστόσο στάθηκε διακριτικά κάπως παράμερα. Κατέγραψε την συνάντηση: «Τα αδέλφια ήταν βαθιά συγκινημένα. Για αρκετή ώρα παρεμέναν σιωπηλοί και τελικά άρχισαν να συζητούν για μικρά και άσχετα πράγματα, κάτι το οποίο είναι τόσο χαρακτηριστικό στις σύντομες συναντήσεις. Πώς είναι η Άλιξ, πώς είναι η μητέρα, που μένεις τώρα και τα παρόμοια». Στέκονταν ο ένας απέναντι από τον άλλο, κινώντας τα πόδια τους πάνω κάτω με αμηχανία, πιάνοντας που και που το χέρι ή κάποιο κουμπί του παλτού ο ένας του άλλου. Ο Αλέξιος εντόπισε τον Μιχαήλ, αναφέρει ο Κομπιλίνσκι. «Ξαφνικά ο Αλέξιος Νικολάεβιτς έτρεξε προς το μέρος μου και με ρώτησε: "Είναι ο θείος Μίσα αυτός που ήρθε?" Ο συνταγματάρχης του απάντησε καταφατικά, αλλά του επισήμανε πως δεν θα μπορούσε να μπει στην αίθουσα που ήταν με τον πατέρα του. «Τότε», συνεχίζει ο Κομπιλίνσκι, «ο Αλέξιος Νικολάεβιτς ζήτησε την άδειά μου να κρυφτεί πίσω από την πόρτα. "Θέλω να τον δω όταν θα βγαίνει", είπε ο Τσάρεβιτς. Έτσι, κρύφτηκε πίσω από την πόρτα και έβλεπε τον Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς μέσα από την χαραμάδα. Μετά από 10 λεπτά, ο Μιχαήλ βγήκε έξω, φίλησε τον Αλέξιο στα γρήγορα και έφυγε κλαίγοντας. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που θα τους έβλεπε ζωντανούς.
Μπέγκεντορφ κάποια στιγμή ρώτησε τον Κέρενσκι για πόσο καιρό θα παρέμενε η οικογένεια στην εξορία. Ο Κέρενσκι του απάντησε με κάθε βεβαιότητα ότι μετά την συνταγματική συνέλευση του ερχόμενου Νοεμβρίου, ο Νικόλαος με την οικογένειά του θα ήταν ελεύθερος να πάει όπου επιθυμούσε. Ο Κέρενσκι μιλούσε με ειλικρίνεια όταν το έλεγε αυτό. Αυτό που δεν γνώριζε όμως ήταν ότι τον Νοέμβριο θα ήταν και ο ίδιος φυγάς, κυνηγημένος από τους Μπολσεβίκους. Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Από το ομότιτλο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμό Κύπρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άφος.